την λογική των μονομερών ενεργειών, είναι προφανές ότι δημιουργεί ευρύτερες εντάσεις. Εμείς με φρίκη και με αποτροπιασμό είδαμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι Παλαιστίνοι διαδηλωτές, που κατά τη γνώμη μου αντιδρούν ακριβώς στην μονομερή αυτή λογική με την οποία προσπαθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ισραήλ να διαχειριστούν την κατάσταση στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Η εκτίμησή μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο Αραβικός Σύνδεσμος πρέπει να πάρουν άμεσες πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης της έντασης, διότι και οι επόμενες μέρες δεν κάνω την εκτίμηση ότι θα είναι ιδιαιτέρως ήσυχες. Νομίζω ότι και το Ισραήλ οφείλει να σεβαστεί το δικαίωμα των Παλαιστινίων να διαδηλώνουν και να διαμαρτύρονται, και σε αυτό το πλαίσιο μόνο μπορώ να δω μία τάση για την ύφεση στην ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως τα μηνύματα δεν είναι ιδιαίτερως αισιόδοξα, οψόμεθα. Κύριε Ζαβάρα. Και εγώ πιστεύω ότι η φρίκη αυτών των επεισοδίων ουσιαστικά αναζωπυρώνεται σε μια στιγμή που θεωρώ ότι είναι η πιο ακατάλληλη σε ένα περιβάλλον ασταθές στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί το να έχουμε τώρα και μια αναζωπύρωση αυτής της κόντρας και αυτής της προαιώνιας έχθρας μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών τη στιγμή που όλοι έκθαμβοι και νεοί παρακολουθούμε το τι συμβαίνει στη Συρία, το τι συμβαίνει σε όλες τις περιοχές εκείνες όπου ως Έλληνες κοιτάμε και βλέπουμε ξαφνικά ότι γύρω μας δεν είναι τίποτα στη θέση του, πράγματι πρέπει να μας βρίσκει όλους χρόνια, τρία, δεν ακούμε ομονοημένους απέναντι και σε αυτό που είπε προηγουμένως ο Υπουργός, ότι δηλαδή θα πρέπει άμεσα να ληφθούν πρωτοβουλίες από τους θεσμούς που έχουν ταχθεί για να διαφυλάττουν την τάξη στα διεθνή πράγματα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας στις 5 η ώρα θα συνεδριάσει. Ακριβώς, αύριο. Ακριβώς. Βασίλη, Μαριάννα, Γιώργο, έτσι πολύ σύντομα. Είναι το γεγονός ότι έχουμε πλέον να κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό με έναν απρόβλεπτο και ενίοτε κάτι περισσότερο από απρόβλεπτο παίκτη που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ. Και το λέω αυτό γιατί η απόφαση των ΗΠΑ για μεταφορά της πρεσβείας από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ είναι μια απόφαση η οποία εκκρεμεί σε επίπεδο αμερικανικής διοίκησης εδώ και περίπου 15-20 χρόνια. Και ο Ομπάμα το είχε κατά νου, το μετέθεσε χρονικά στο μέλλον. Ο Τραμπ το έκανε όμως, υλοποιώντας μια προεκλογική του δέσμευση. Και το έκανε σε μια στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη και λόγω Ιράν. Πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό το πράγμα, Βασίλη? Νομίζω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πυροδοτεί εντάσεις σε μια περιοχή η οποία εκ των πραγμάτων είναι περί της αποθήκης στα Βαλκάνια και χειρότερα. Και νομίζω ότι το παιχνίδι που γίνεται για το μοίρασμα ξανά ζωνών επιρροής στην περιοχή είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι απλώς βρέθηκε ένας τρελός στις ΗΠΑ όπως πολλοί λένε για τον Τραμπ. Εκφράζει βεβαίως ακραίους κύκλους. Θεωρώ ότι είναι μια γενικότερη αναθεώρηση της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή, η οποία δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που υπάρχουν σε σχέση και με τον ανταγωνισμό που υπάρχει με την Ρωσία. Μαριάννα, λένε ότι το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία είναι αυτή τη στιγμή τα δύο πιο ισχυρά λόμπι επί διακυβέρνησης, επί διοίκησης Ντόναλντ Τραμπ, τα δύο πιο ισχυρά λόμπι στην περιοχή. Πού πιθανώς να οδηγήσει αυτό κατά τη γνώμη σου? Εδώ έχουμε και έναν παίκτη, τον οποίο καλό είναι να τον βάλουμε στο τραπέζι, που λέγεται Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου, ο οποίος είναι πάνω από 10 χρόνια τώρα στην εξουσία και ο οποίος μάλλον δεν φημίζεται για τις αντίστοιχα ψύχρεμες και λογικές του αποφάσεις, έχει κάνει ένα δίκτυο το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί μόλις είπε ο Βασίλης, ας πούμε, ο ανταγωνισμός λέει Ρωσίας Αμερικής. Μα ο μόνος ηγέτης που είχε πάει και δίπλα και στη Μόσχα, έτσι, δίπλα στον Πούτιν και φιλιώτουσαν σταυρωτά, ήταν ο Νετανιάχου. Δηλαδή εδώ έχει αρχίσει, που λέω και εγώ, η λογική να σηκώνει τα χέρια ψηλά.
Το πρώτο θέμα είναι ότι τη στιγμή που η Αμερική αποφάσισε να κάνει αυτή την κίνηση, γνωρίζοντας φυσικά πάρα πολύ καλά ποια είναι η συνέχεια, δεν είναι δυνατόν ο Παλαιστινιακός λαός να δεχτεί μία τέτοια κίνηση, ειδικά με τη Χαμάς στην πρώτη γραμμή, να δεχτεί μία τέτοια κίνηση. Είναι, ξέρανε, και το, είναι και η εσωτερική αντιπαλότητα Χαμός. Ξέρανε Χαμάς πολύ καλά ότι θα υπάρξουν σοβαρά επεισόδια, σοβαρές αναταραχές. Αυτό μπορεί να διευκολύνει εσωτερικά τον Νετανιάχου, ο οποίος διοικεί δια του Διέρη και βασίλευε, και δια του εθνικισμού και του λαϊκισμού, δηλαδή και τα δύο μαζί. Μπορεί να τον συμφέρει πολιτικά εσωτερικά στο Ισραήλ, δεν συμφέρει το κράτος του Ισραήλ όμως, έτσι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μίλησες για το λόμπι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν δυσκολεύεται ο μη Ισραηλινός Εβραίος της Αμερικής, της Γαλλίας, της Ελλάδας, να δικαιολογεί τέτοιου είδους επεισόδια την εποχή, έτσι, την εποχή που δίπλα ακριβώς στη Συρία υπάρχει ένα πενταετές, εξαετές αιματοκύλισμα που υπάρχουν σοβαρότατοι κίνδυνοι για το Ισραήλ από ένα πραγματικό εχθρό που είναι το Ιράν. Κατά συνέπεια, έχω την εντύπωση ότι εδώ δεν είναι βέβαια το παιχνίδι των τρελών, αλλά είναι το παιχνίδι ηγετών που κοιτάνε πρώτα την προσωπική τους αντίληψη, και ο Τραμπ είναι ένας από αυτούς, και ο Νετανιάχου κατά τη γνώμη μου είναι άλλος ένας. Πρόσθεσε και τον Ερντογάν δίπλα. Ναι, ο Ερντογάν εντάξει, είναι γνωστός σε όλους μας εδώ. Και πολύ λιγότερο μία μεθοδευμένη, σταθερή στρατηγική του State Department υπό ρεπουμπλικανική ηγεσία κτλ. Αυτό εκτιμώ εγώ. Γιώργο. Εγώ δεν είμαι πεπισμένος ότι ο Τραμπ έχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι αυτό που θέλει να διαφοροποιηθεί σε σχέση με τους προηγούμενους είναι να δείξει ότι στην αμερικανική αργό υπάρχει μια λέξη, ο doer, ότι είναι αυτός που κάνει πράγματα. Και τον βλέπουμε να κάνει πράγματα. Να κινδυνεύει τώρα να τυναχτεί στον αέρα η συμφωνία με το Ιράν επειδή έφυγε η Αμερική. Έκανε αυτή την απόφαση που μετέφερε την πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, κάτι που εκκρεμούσε χρόνια πολλά κτλ. Το καλό σενάριο είναι να υπάρχει από πίσω κάποιο σχέδιο, να έχει κάποια στρατηγική, η οποία μπορεί να αποδειχθεί αποτυχημένη, αλλά θα είναι το καλό σενάριο όλα αυτά να γιατί είναι κομμάτια. Γιατί αλλιώς θα είναι χειρότερο να μην υπάρχει καν σχέδιο. Αλλιώς, αν απλώς θέλει στην ιστορία να βάλει σε πολλές πτυχές της ιστορίας την ου για την υπογραφή του και το κάνει γι' αυτό, για να δείξει ότι παιδιά, εγώ δεν μιλάω σαν τον Ομπάμα, εγώ κάνω. Αυτό είναι το κακό σενάριο. Γιατί κάνει απλώς επίδειξη αποφασιστικότητα στα τυφλά. Νομίζω ότι ελπίζω να μην είναι αυτό η προσέγγιση σου. Λοιπόν, θέλω να μπούμε στη συζήτηση και το λέω κυρίως σε εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω στο μυαλό μου τρεις ενότητες. Η μία ενότητα είναι οι εξελίξεις περί το Σκοπιανό, οι οποίες είναι πολύ φρέσκες και από ό,τι φαίνεται, μάλιστα άκουγα το πρωί στο ραδιόφωνο 24/7 το Βασίλη το Σκουρί και την Αγγελική της Πανού που είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ και φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις εν αναμονή και των συναντήσεων του Πρωθυπουργού με τον Ζώνα Ζάεφ τις επόμενες ημέρες, την Πέμπτη στη Σόφια. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι η οικονομία και η έξοδος από τα μνημόνια. Εάν η μεταμνημονιακή εποπτεία θα ενισχυμένη ή λιγότερο ενισχυμένη, όλα αυτά που είδαν και το φως της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο. Και το τρίτο είναι το προσφυλές σε εμάς τους δημοσιογράφους θέμα, το εκλογικό. Β' Αθηνών, ψήφους ομογενείς που ζητάει η Νέα Δημοκρατία. Εκλογές και πότε. Έτσι, εκλογές πότε κτλ. Το λέω αν συμφωνείτε να ξεκινήσουμε κύριε Υπουργέ και κύριε Τζαβάρα με τα θέματα αυτά, για να μην τα μπλέξουμε, να περιμένουμε να κάνετε κι εσείς τις ερωτήσεις στην σειρά τους. Και να ξεκινήσω εγώ, αν δεν έχετε αντίρρηση, την πρώτη ερώτηση σχετικά με το Σκοπιανό. Και θέλω, κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω, είδα ότι βγάλατε και μία διάψευση σήμερα με αφορμή ένα δημοσίευμα της Εστίας. Με όποιο στέλεχος βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και αν μιλήσεις, αυτό που επισημαίνουν ως κίνδυνο πλέον είναι ο κίνδυνος της σαλαμοποίησης. Ότι δηλαδή, ναι μεν είναι κοντά κάποια συμφωνία, αλλά αυτό που έχετε κατά νου είναι να αφήσετε τα Σκόπια, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, να μπουν στο ΝΑΤΟ τώρα τον Ιούλιο και το θέμα των συνταγματικών αλλαγών να μεταταθεί σε έναν άλλο χρόνο. Όχι, δεν πρόκειται περί αυτού. Όποιος ισχυρίζεται ότι αυτή θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, απλώς είτε δεν είναι καλώς ενημερωμένος, είτε δεν έχει κατανοήσει τη δυναμική της
συμφωνίας. Νομίζω ότι έχουμε πει με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι για να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ της Ελλάδος και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί δύο βασικοί όροι. Ο πρώτος όρος είναι η σύνθετη ονομασία και ο δεύτερος όρος είναι το έργα όμνης, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, εξ ορισμού προϋποθέτει συνταγματική αναθεώρηση. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της ένταξης της γειτονικής μας χώρας, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στους διεθνούς οργανισμούς με το νέο της όνομα, είναι κάτι το οποίο εξαρτάται ακριβώς από την πορεία και από την ολοκλήρωση και από την κατάληξη των συνομιλιών και από τη συμφωνία. Επομένως, ακριβώς για αυτό το λόγο, νομίζω ότι και το σχετικό δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεστε, αλλά και όλοι όσοι δημοσιολογούν επί της συμφωνίας χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική δυναμική της, θα διαψευστούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να πούμε ότι, και αυτό κάνει μια γέφυρα με τα προηγούμενα που συζητούσαμε, ότι σε μια ευρύτερη περιοχή, διότι ξέρετε, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, είναι προφανώς περιοχές οι οποίες στον γεωπολιτικό χάρτη επικοινωνούν και είναι απολύτως εξαρτημένες η μία από την άλλη. Άρα λοιπόν, με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τη Συρία, είτε μιλάμε για την Παλαιστίνη, είτε μιλάμε για τα νότια σύνορα της Τουρκίας, όπου και εκεί υπάρχει το πρόβλημα μετά την εισβολή στο Αφρίν. Έχουμε μια κατάσταση η οποία ξεφεύγει σιγά σιγά από τον έλεγχο, δηλαδή τα πράγματα φαίνεται ότι κλιμακώνονται με έναν τρόπο που μπορεί να δημιουργήσει τεράστιους κινδύνους για την παγκόσμια σταθερότητα και την ειρήνη. Θα πρέπει τουλάχιστον στην περιοχή των Βαλκανίων να μπορούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να κλείνουμε θέματα. Νομίζω ότι τα Βαλκάνια έχουν όλο το τελευταίο διάστημα κάνει πάρα πολλά βήματα προς την κατεύθυνση συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της οικονομικής συνανάπτυξης. Αυτή είναι και η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης με όλες τις τριμερείς και τις τετραμερείς συναντήσεις οι οποίες γίνονται με τις γειτονικές μας χώρες, και νομίζω ότι κλειδί ακριβώς για αυτήν την στρατηγική της σταθεροποίησης της περιοχής των Βαλκανίων, η οποία για πρώτη φορά φαίνεται να έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, είναι και η λύση του συγκεκριμένου προβλήματος. Λέτε ότι φαίνεται να έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Ναι, μπορεί θεωρώ να έχουμε και λευκό καπνό τώρα, Τετάρτη-Πέμπτη. Έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας αυτή η ευρύτερη στρατηγική για την γενική αποκλιμάκωση της κατάστασης στα Βαλκάνια. Σε σχέση με το θέμα των Σκοπίων, κοιτάξτε, δείτε, εγώ δεν είμαστε κοντά σε συμφωνία, είμαστε πιο κοντά. Υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει πολιτική βούληση και από τις δύο μεριές για την κατάληξη, για να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση. Τώρα από εκεί και πέρα, αν αυτό το χρονοδιάγραμμα μια τέτοια συζήτηση και μια τέτοια διαπραγμάτευση, εγώ δεν μπορώ να το προεξοφλήσω. Θα συζητήσουν οι δύο αρχηγοί, ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Πρωθυπουργό της γείτονος, και ευελπιστώ να μπορέσουν να γίνουν μερικά βήματα μπροστά. Αλλά υπάρχει ένα θέμα. Όταν φτάνουν για μετά από μια διαδικασία οι δύο αρχηγοί, πρόεδρος και πρωθυπουργός, δεν φτάνουν για να διαφωνήσουν, αυτό προφανώς. Πάνε για να διαφωνήσουν δημόσια, οπότε όχι, καλό θα ήταν να μην τέτοιο γίνει. Όπως ξέρετε, ή πάνε για να συμφωνήσουν την ίδια στιγμή όμως που έχουμε δηλώσει που λέει ότι έργα όμνες δεν μπορούμε να το περάσουμε αυτή τη στιγμή. Καλά, επιτρέψτε μου, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνώ με αυτό. Μιλάμε για ένα πολύ πολύπλοκο πρόβλημα. Ναι. Μιλάμε για μια διαπραγμάτευση συμφωνούμε, η οποία ήδη κρατάει αρκετό καιρό. Επιτρέψτε μου, θα σας πω. Οι δύο πρωθυπουργοί, διότι όπως ξέρετε, θα βρεθούν στη Σόφια ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν έγινε μια συνάντηση επί τούτου σε ουδέτερο έδαφος για να συζητήσουμε. Όχι, δεν έγινε μια συνάντηση επί τούτου για να συζητήσουμε μακεδονικό. Στο πλαίσιο της συνόδου που θα γίνει στην στο περιθώριο της συνόδου, και στο πλαίσιο θα μπορούσε να πει κανείς, για τα Δυτικά Βαλκάνια, νομίζω ότι είναι εύλογο οι δύο πρωθυπουργοί να θέλουν να κάνουν έναν απολογισμό για, για τις μέχρι τώρα συζητήσεις και από εκεί και πέρα. Όμως, και οι δύο. Από ποιους. Πολύ σκληρές πιέσεις. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τη διαπραγμάτευση και με την ουσία του ζητήματος. Περιέγραψε σήμερα, Βασίλη Σάκο, περιέγραψε ένα ρεπορτάζ.
ένα ρεπορτάζ σήμερα. Και θέλω να μας το πεις και να το βάλεις και ως ερώτημα και προς τον κύριο Τζαβάρα και προς τον κύριο Τζανακόπουλο, αν έχεις την καλοσύνη. Το ρεπορτάζ είχε πολλά σκέλη, φαντάζομαι εννοείς το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι νομίζω και το μείζον αυτή τη στιγμή. Μια λογική η οποία λέει ότι αν επιτευχθεί συμφωνία τώρα, θα πάμε, θα ψηφιστούν στη Βουλή, θα οδηγηθεί το θέμα... Στα δύο κοινοβούλια. Στα δύο κοινοβούλια, θα σταλούν επιστολές στους διεθνείς οργανισμούς που θα λέει έργα όμνες τα Σκόπια, το θέμα της νέας ονομασίας. Εμείς θα δώσουμε κάποια κεφάλαια ενταξιακά, δεν θα θέσουμε βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στο ΝΑΤΟ θα υπάρχει μια δήλωση που θα λέει εφόσον υπάρχει συνταγματική αναθεώρηση, εφόσον γίνει συνταγματική αναθεώρηση στην γείτονα χώρα για το όνομα, θα μπορέσει τότε να μπει στο ΝΑΤΟ. Αυτό υπολογίζεται ότι μπορεί να γίνει και μέχρι το τέλος του χρόνου, αν έχουμε νερό στην πάντα πιούμε νερό. Πάντως όχι τον Ιούλιο. Όχι τον Ιούλιο. Έτσι. Αυτό έχει χαθεί, έχει τελειώσει, σε κάθε περίπτωση. Και ήθελα να ρωτήσω κυρίως όμως πέρα από τον κύριο Τζανακόπουλο και την συνεχεία και τον κύριο Τζαβάρα, αν τα Σκόπια μπορούν, υπόθεση των Σκοπίων του Μακεδονικού μπορεί να οδηγήσει σε κυβερνητική κρίση, μπορεί να οδηγήσει σε μη πλειοψηφία επί του θέματος, και αν αυτό θα είναι ουσιαστικά πώς να το πω, μια αποτυχία της κυβέρνησης, αν δηλαδή μια συμφωνία έρθει στη Βουλή και δεν ψηφιστεί, οδηγήσει σε κρίση κυβερνητική. Και αν η Νέα Δημοκρατία τελικά θα ψηφίσει ή δεν θα ψηφίσει, γιατί θα πράξει σε αυτή την ιστορία. Άκουσα σήμερα τον κύριο Θεοδωρικάκο, για παράδειγμα, που έλεγε ότι θα υπάρχει κομματική πειθαρχία στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και είναι ένα ερώτημα. Το άκουσα και εγώ, Βασίλη, και το σημείωσα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Τζανακόπουλο, θα σας ρωτήσω και αν εσείς θα θέσετε θέμα κομματικής πειθαρχίας στους βουλευτές σας σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς, κύριε Τζαβάρα, να πάρετε το λόγο, γιατί πριν μίλησα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ήταν αδρότητα. Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι όλους αυτούς τους 6 μήνες που έχει ανοίξει το ζήτημα, που έχει ξανανοίξει μάλλον το ζήτημα της διαπραγμάτευσης με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, έχουν ακουστεί πολλές πολιτικές απόψεις, έχουν αλλάξει πολιτικές απόψεις, έχουν γίνει μια σειρά από ζυμώσεις τόσο στο πολιτικό σύστημα όσο και στο επίπεδο της κοινωνίας. Εγώ δεν εκτιμώ ότι θα προκληθεί κυβερνητικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προκληθεί κυβερνητικό πρόβλημα. Σας το έχω εξηγήσει και μαζί έχουμε μιλήσει σε σχέση με το συγκεκριμένο, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ένα πολύ συγκεκριμένο προγραμματικό πλαίσιο εντός του οποίου κινείται. Το προγραμματικό αυτό πλαίσιο αφορά καταρχήν την έξοδο από το μνημόνιο και την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας, και δευτεροβόντως τη θεσμική θωράκιση απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς. Επομένως, το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την ονομασία της γειτονικής χώρας προφανώς οδηγεί σε μια διαφορετική αντίληψη τουλάχιστον τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ωστόσο, νομίζω ότι και πλειοψηφία θα υπάρξει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά θα έλεγα ότι θα έπρεπε να κρατάμε και χαμηλότερους τόνους σε σχέση με το τι θα κάνουν και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, είτε έχουν τοποθετηθεί υπέρ είτε έχουν τοποθετηθεί κατά της συμφωνίας. Έτσι. Διότι ακόμα δεν έχει έρθει η συμφωνία. Η γνώμη μου είναι ότι εφόσον έρθει, αυτή θα είναι η καλύτερη δυνατή συμφωνία για την Ελλάδα μετά από 25 χρόνια. Και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι όσο αφήνουμε αυτό το πρόβλημα, όσο το μεταθέτουμε μάλλον στο μέλλον, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα σε ό,τι αφορά την ελληνική θέση σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Επομένως, εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξει ούτε κυβερνητικό πρόβλημα, ούτε θα τεθεί ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, αν με ρωτάτε για το ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ σαφή θέση σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό και την ανάγκη για την ύπαρξη σύνθετης ονομασίας έργα όμνες. Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει, κύριε Τζαβάρα, οποιαδήποτε ανατάραξη. Εσείς φοβάστε, νομίζω, προεκτείνοντας αυτό που είπες, Βασίλη, να το βάλουμε απλώς πολύ καθαρά, γιατί φαντάζομαι το υπονόησες. Είχαμε ένα δημοσίευμα από την Αυγή την Κυριακή που έλεγε ότι η κυβέρνηση προτίθεται όταν και εφόσον έρθει συμφωνία, μάλλον όχι η κυβέρνηση προτίθεται, ότι υπάρχουν πιέσεις ή παρενέσεις, είναι η σωστή λέξη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βρεξελών για αυξημένη πλειοψηφία με 180. Ρωτώ λοιπόν πρώτον τον κύριο Ζανακόπουλο, ναι, είναι ακριβές αυτό, γιατί το διέψευσε ο κύριος Σκηνάς. Υπάρχει... Και μετά θέλω να ρωτήσω το ίδιο και τον κύριο Τζαβάρα. Ότι
η Ευρώπη θα ήθελε μια όσο το δυνατόν ευρύτερη πλειοψηφία για το συγκεκριμένο ζήτημα, εντάξει, μπορεί κανείς να το θεωρήσει εύλογο. Τώρα, το θέμα δεν είναι όμως αυτό. Το θέμα δεν είναι τι λέει η Ευρώπη. Το θέμα είναι τι λέει η Νέα Δημοκρατία, και εδώ το απευθύνω ευθύτατα στον κύριο Τσαβάρα το ερώτημα. Μιλάμε για ένα πρόβλημα 25 ετίας. Μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο, όπως είπα προηγουμένως, όσο μετατίθεται, τόσο δυσκολότερο γίνεται στην επίλυσή του. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και οι πολιτικές και οι τεχνικές προϋποθέσεις για να υπάρξει μια λύση, ναι, που θα καλύπτει, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, το δημοκρατικό, προοδευτικό, αλλά και το φιλελεύθερο τόξο της ελληνικής πολιτικής ζωής. Και με αυτή την έννοια τίθεται το ερώτημα στη Νέα Δημοκρατία ή, εν πάση περιπτώσει, σε ένα μεγάλο τμήμα της Νέας Δημοκρατίας, ποια θα είναι η σχετική στάση. Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μια βασική παραδοχή. Το θέμα αυτό δεν είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι εθνικό θέμα. Και θεωρώ ότι έτσι θα πρέπει να προσεγγίζουμε τα προβλήματα που πράγματι, όπως πολύ ορθά είπατε κύριε Υπουργέ, επί 25-30 χρόνια μας ταλαιπωρούν και δεν έχουν επιληθεί. Το να προσπαθούμε κάθε φορά στο εσωτερικό να δημιουργούμε καλύτερους όρους πάλης με τον εχθρό μας, τον πολιτικό, χρησιμοποιώντας πτυχές ή αναφορές από εθνικά ζητήματα, εγώ το θεωρώ μια ολέθρια πολιτική, δεν ωφελεί καθόλου, ούτε και εσάς. Συμφωνώ απολύτως μαζί. Πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα. Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα βιαστώ από μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά που έκανε η κυρία Μπριγιώτη, μια διαπίστωση μάλλον. Η λογική σε αυτό που ζούμε σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και πράγματι ζούμε μια περίοδο όπου οι βεβαιότητες του παρελθόντος ανατρέπονται. Και ανατρέπονται όχι μόνο στο επίπεδο του ότι κινείται και αλλάζει πραγματικότητα, αλλά κινείται και αλλάζει πραγματικότητα χωρίς αντίστοιχα να κινείται και να αλλάζει ο τρόπος της προσέγγισης, ο τρόπος της πρόσληψης, τα εργαλεία που έχουμε, τα ενοιολογικά και τα μεθοδολογικά για να αντιληφθούμε το τι συμβαίνει γύρω μας. Το λέω αυτό γιατί για πρώτη φορά έχουμε, όπως είπαν και προηγούμενα οι εκλεκτοί εδώ δημοσιογράφοι, μετά, αν θέλετε, από τη συνθήκη της Βεσφαλίας, έχουμε για πρώτη φορά αλλαγή στην αντίληψη της έννοιας του έθνους κράτους. Και για πρώτη φορά έχουμε, χωρίς παρέμβαση από διεθνείς οργανισμούς, αλλαγές σε σύνορα. Δηλαδή αυτό που μέχρι τώρα θεωρείται ταμπού και στην ευρύτερη περιοχή μας και στα Βαλκάνια πολύ περισσότερο μετά τους παγκόσμιους πολέμους, ήδη αρχίζει μπαίνει σε μια άλλη λογική. Και άρα, εδώ όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Άρα λοιπόν δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια στην Ελλάδα να πετάμε ο ένας τον άλλον τον μπαλάκι του τι είπες εσύ, του τι είπα εγώ και τι θα πούμε οι άλλοι. Απαντάω τώρα στην ερώτηση που είπατε, που για μένα είναι πολύ μεγάλη σημασία και που το γράφουν οι εφημερίδες, για το αν έχει τη δυνατότητα ή αν θέλετε, εάν έχει και την αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ ή οι Βρυξέλλες να επιβάλλουν στην Ελληνική Βουλή πλειοψηφία στον τρόπο με τον οποίο πρέπει. Προφανώς δεν όχι έχει. Μόνο δεν την έχει, αλλά θεωρώ ότι και καμιά πολιτική δύναμη από αυτές που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο δεν θα κάνει το χατήρι του οποιοδήποτε για να πει ότι θέλουμε 180, όπως κάποτε λεγόταν, για να αποφασίσουμε για το τάδε ή το δίνα θέμα. Θα αποφασιστεί λοιπόν αυτό το ζήτημα, αν έρθει στη Βουλή, με τον τρόπο που ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Είμαστε δημοκράτες και δεν πρόκειται τελικά τη δημοκρατική μας πληροφορία. Με απλή πλειοψηφία επί των παρευρισκόμενων. Ότι λέει ο κανονισμός και ψηφίζεται έτσι. Ωραία. Τώρα, το θέμα πάμε δεν είναι οι τυπικές προϋποθέσεις της υπερψήφισης. Το θέμα είναι η πολιτική θέση που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στο συγκεκριμένο. Η πολιτική θέση που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία τώρα είναι χιλιοϋπομένη. Και είναι χιλιοϋπομένη γιατί η διαφορά μας με την κυβέρνηση είναι ότι εμείς δίνουμε περισσότερο βάρος σε αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να αποθήσει στο περιθώριο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι αυτές οι αναφορές του αλυτρωτισμού που βρίσκονται κατοχυρωμένες σε συνταγματικό επίπεδο. Αν υπάρξει αναθεώρηση των διατάξεων εκείνων οι οποίες κάνουν, οι οποίες θα μπορούσαν να ερμηνευτούν με τρόπο αλυτρωτικό, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή θα προχωρήσει? Υπάρχει κι άλλο θέμα. Αφήστε, εντάξει. Καταρχάς, το ότι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε, δεν θα το πούμε ούτε εγώ. Όχι, εντάξει, προφανώς. Απόψε, εντάξει, έτσι, γιατί είστε πρόσωπος ότι και οι δύο διαθέτουμε τουλάχιστον έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω εγώ ως πρόσωπο που ανήκω στη Νέα Δημοκρατία και θεωρώ ότι όλοι από την πλευρά του ο καθένας δίνουμε μια μάχη και για να πείσουμε και για να πιστούμε, αν θέλετε. Έτσι, δεν, εγώ είμαι ανοιχτό στο επιχείρημα, αρκεί να είναι βέλτιστο. Λοιπόν, εδώ τι συμβαίνει? Υπάρχει ένα θέμα με τον αλυτρωτισμό.
Υπάρχει ένα θέμα με την μακεδονική γλώσσα. Υπάρχει ένα θέμα με τη μακεδονική ηθαγένεια. Αυτά συλλήβδιν και αθρώς θα πρέπει να μπουν σε μια λογική που δεν μπορεί να εξαντληθεί η αξία τους ως τη διαπραγμάτευση μόνο στο ότι θα αναφερθούν σε μια συμφωνία και αυτή τη συμφωνία θα τη φέρουμε στη Βουλή, γιατί εδώ θα μου επιτρέψει ο εκλεκτός συνάδελφος, στα νομικά τουλάχιστον, θα το πω έτσι, να κάνουμε μια διάκριση. Άλλο συμφωνία και άλλο η εκτέλεση της συμφωνίας. Άρα το να έρθει μια συμφωνία η οποία πράγματι θα προβλέπει 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα και αυτά τα πράγματα θα αφήνονται να εκτελεστούν στο μέλλον, εδώ όπως αντιλαμβάνεστε και με βάση αυτή τη συμφωνία να μπει στο ΝΑΤΟ η γειτονική χώρα και να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ όσο καλόπιστοι και αν είμαστε απέναντί τους, θα πρέπει τουλάχιστον να διατυπώσουμε ζωηρές επιφυλάξεις για το ότι δεν μπορεί με αυτή τη συμφωνία να μπει η χώρα στο ΝΑΤΟ, ουσιαστικά δηλαδή εμείς να παραιτηθούμε από το επιχείρημα που είχαμε προβάλει ως νέα ως κυβέρνηση στο Βουκουρέστι και στη συνέχεια να πούμε ότι ξέρετε κάτι, μετά τις εκλογές δεν θα προκύψει η κυβέρνηση εκείνη. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τζαβάρα, γιατί αφού συμφωνήσουμε. Δεν έχω ολοκληρώσει όμως. Δεν προσθέτει ερώτηση. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αν είναι λοιπόν μια κακή συμφωνία, όπως λέτε, και δεν την ψηφίσετε, θα την αλλάξετε μετά αν γίνει την κυβέρνηση? Γιατί μην γίνει σαν τι ταυτότητες και το θρήσκευμα που υπογράφαμε και μετά οι ταυτότητες δεν άλλαξαν. Θέλω να πω ότι καταλαβαίνετε το περιεχόμενο. Εδώ δεν πρόκειται περί νόμου για να τον αλλάξουμε, ούτε για μνημόνιο για να το σκίσουμε. Άρα δηλαδή δεν αλλάζει. Θα σου πω, εδώ πρόκειται για ιστορική δυνατότητα η οποία χρησιμοποιεί μια διαδικασία στην οποία μετέχουν κυβερνήσεις γειτονικών κρατών και όπου βέβαια η συμφωνία έρχεται στη Βουλή με βάση αυτά που προβλέπονται και θα δούμε πώς θα έρθει και θα δούμε με τι περιεχόμενο θα έρθει. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να σας πω εάν θα την αλλάξει αυτή τη συμφωνία, εάν έχει απολεστεί το momentum που λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι για να γίνει αυτή η συμφωνία. Πάντως, θα είναι πάντως αν μου επιτρέπετε, κύριε Κοτρόφη, επισημαίνω ότι δεν προέκυψαν όλα εξ Παρθενογενέσεως. Τα κείμενα για το Σκοπιανό υπάρχουν 25 χρόνια τώρα. Εντάξει, απλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο και δεν είναι λογικός ο τρόπος με τον οποίο συζητάμε και θα σας πω γιατί. Μπαίνουμε σε τεχνικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης, τα οποία βεβαίως έχουν πολιτική ουσία, για τα οποία είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, πόσο μάλλον δημόσια. Αυτό το οποίο όμως το μπορώ να σας πω εγώ με κάθε βεβαιότητα είναι ότι θα υπάρξουν τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες και νομικού, βεβαίως, γι' αυτό σας λέω κύριε Τζαβάρα, και νομικού και πραγματικού χαρακτήρα που θα καθιστούν την συγκεκριμένη συμφωνία όχι μόνο εφαρμόσιμη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα την καθιστούν προβληματική. Παράλληλοι ως προς το... χάρτες, κύριε Υπουργέ, δηλαδή ένα βήμα προς κοιτάξτε, μια κατεύθυνση. Όταν έχεις να λύσεις ένα πρόβλημα βήμα... το οποίο διαρκεί για καιρό, όταν έχεις να λύσεις ένα πρόβλημα το οποίο διαρκεί για καιρό και η λύση του χρειάζεται επίσης καιρό, αυτό το οποίο κάνεις είναι ότι προβλέπεις συγκεκριμένα βήματα τα οποία αποτελούν υποχρεώσεις και τα οποία γεννούν στη συνέχεια και συγκεκριμένα δικαιώματα. Ναι. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλύονται οι διεθνείς διαφορές. Σωστό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση, κύριε Απειριώτη, ούτε σαλαμοποίηση. Έχει σημασία. Ένα σας πω, γιατί εμείς είπαμε όχι στο Βουκουρέστι. Ο βασικός λόγος που επικαλείται η Ελλάδα και πρέπει να συνεχίσει να τον επικαλείται είναι ότι μια χώρα, στο σύνταγμά της κιόλας, έχει κατοχυρωμένες αλυτρωτικές τάσεις σε σχέση με μια άλλη χώρα, δεν είναι δυνατόν αυτή να τη δεχτείς στο επίπεδο της κοινής συμμαχίας. Γιατί, για παράδειγμα. Το τι έγινε στο Βουκουρέστι, θα το συζητήσουμε, διότι συνέχεια υπήρξε όχι, λέμε, γιατί απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, τα ξέρει πολύ καλά και ο κ. Τζαβάρας. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο από αυτό. Επιτρέψτε μου. Εντάξει, αλλά να πούμε και τα πράγματα όπως έγιναν. Γιατί μου λέτε ότι είπατε όχι για τις ερώτησεις. Δεν ξέρω ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι. Η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, κύριε Λέω, κύριε Ζαβάρα, στην άλλη άποψη. Η ερώτηση είναι, εάν η διασφάλιση την οποία επιδιώκετε εσείς θα πηγαίνει κατά
τα ίδια βήματα που θα πηγαίνουν και οι ενταξιακές ή άλλες. Και αυτό πώς μπορεί να διασφαλιστεί στο ΝΑΤΟ, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κεφάλαιο. Στο ΝΑΤΟ τι έχει? Κεφάλαιο πρώτο μπαίνω, κεφάλαιο δεύτερο μπαίνω με τα δύο. Εγώ δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή στα τεχνικά. Υπάρχει λόγος που δεν θέλω να μπω στα τεχνικά. Όταν έρθει εκείνη η ώρα και δείτε τη συμφωνία, εφόσον καταφέρουμε να καταλήξουμε, και δείτε τις ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες θα υπάρχουν, νομίζω ότι αυτό όλο το επιχείρημα ή εν πάση περιπτώσει αυτή όλη η επιφύλαξη δεν θα έχει πλέον λόγο ύπαρξης. Για παράδειγμα, το καθεστώς του συνδεδεμένου μέλους είναι μια ιδέα. Αν όμως το πρόβλημα δεν είναι η είσοδος στους διεθνείς οργανισμούς, είτε αυτό λέγεται ΝΑΤΟ, είτε αυτός ο διεθνής οργανισμός λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε οποιοδήποτε άλλος διεθνής οργανισμός. Και το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις ή τμήματα, εν πάση περιπτώσει, της Νέας Δημοκρατίας που δεν αποδέχονται τη σύνθετη ονομασία. Αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα. Και νομίζω ότι πρέπει. Είναι ένα συνεταίρο που δεν αποδέχεται. Και νομίζω, ορίστε. Η Νέα Δημοκρατία σας πείραξε προκειμένου. Εδώ η μισή. Με συγχωρείτε. Ο κυβερνητικός σας εταίρος δεν θέλει. Βεβαίως, εγώ σας είπα. Το θέμα είναι όμως ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζεται σαν μια φιλελεύθερη δύναμη η οποία είναι υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων με όρους αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας κτλ. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά ανήκουν στο λεξιλόγιο του κοινωνικού φιλελευθερισμού, τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης υποτίθεται ότι υπηρετεί. Και λέω, ορίστε. Λέω, σαν κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία πριν πάει στο Βουκουρέστι είχε πετύχει μια ευρύτατη πλειοψηφία με ήρεμο και ήσυχο τρόπο. Άρα για να λύσει το πρόβλημα. Όχι για να λύσει το πρόβλημα. Πώς είπατε? Όχι για να λύσει το πρόβλημα. Μην πάμε όμως, σας παρακαλώ, στο παρελθόν, γιατί εδώ, Βασίλη, έχω την εντύπωση ότι αρχίζει και περιγράφει ο Υπουργός Εργασίας. Αυτό θα ήθελα εγώ να σας πω. Χωρίς ακόμα να μπορεί να πει λεπτομέρειες, αρχίζει και σκιαγραφεί ένα πλαίσιο. Να σας πω κάτι. Για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ρεπορτάζ που είπα πριν από το σχέδιο που συζητιάτε, κύριε Υπουργέ, ο δικός χάρτης. Τι εννοείται? Ήταν μακριά από αυτό που περιέγραψα πριν ο Δήμος. Τώρα σας είπα, εγώ δεν πρόκειται να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Λέω ότι όταν παρουσιαστεί το κείμενο της συμφωνίας, εφόσον φτάσουμε σε μια τέτοια, είμαι βέβαιος ότι, μάλλον όχι, να είστε βέβαιοι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να καταλήξει σε συμφωνία, αν αυτή δεν έχει αρκετές ή ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες θα ικανοποιούν τους ελληνικούς στόχους εξωτερικής πολιτικής. Υπάρχει ένα ερώτημα, Σεραφείμ, να πω κάτι. Ναι, να μην αφήνουμε εκτός συζήτησης τον κύριο Ζαβάρα. Είναι και προς τους δύο η ερώτηση. Από τη μια μεριά έχουμε την κυβερνητική πλειοψηφία με τον κύριο Καμένο να λέει ότι δεν θα ψηφίσει. Και υπάρχει ένα ερώτημα και θα ήθελα να απαντηθεί από θέση αρχής. Αν ένας υπουργός ο οποίος δεν ψηφίσει βασική κυβερνητική θέση μπορεί να παραμείνει στην κυβέρνηση. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Καμένος, τον αναφέρω επειδή είναι αρχηγός κόμματος. Και άλλοι υπουργοί. Η συντηρητική πλειοψηφία των ΑΝΕΛ της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι υπουργοί. Και η δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Τζαβάρα επίσης είναι σαφής. Είχα στο ραδιόφωνο πρόσφατα τον κύριο Σταμάτη, είπε ο άνθρωπος και δικαίως φαντάζομαι και από θέση αρχής, εγώ το τιμώ αυτό αν και διαφωνώ, ότι εγώ παραιτήθηκα από βουλευτής το 1992 να μην ψηφίσω το θέμα την σύνθετη ονομασία τώρα. Και δεν πρόκειται να ψηφίσω τώρα σύνθετη ονομασία. Το έχει πει και ο κύριος Σαμαράς. Είναι και άλλοι βουλευτές ότι υπάρχει ένας διχασμός στη Νέα Δημοκρατία και για να το αποφύγει, κατά τη γνώμη μου, δεν θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία. Μα άλλωστε, κύριε Τζαβάρα, το γεγονός ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος σήμερα στο Βασίλη το Σκουρί μίλησε για κομματική πειθαρχία, πραγματικά έτσι όπως το περιγράφεται. Δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα. Γιατί χρειάζεται η κομματική πειθαρχία, αν είναι συμπαγής και απολύτως διάφανη η θέση της Νέας Δημοκρατίας? Κύριε Κοντρώσο, ακούστε λοιπόν, να σας πω εν πάση ειλικρινία και πολύ, με πολύ ανοιχτή γλώσσα και μυαλό. Όπως πάντοτε. Ποια είναι η δικιά μου τοποθέτηση. Εγώ καταρχάς έχω μάθει όταν συμμετέχω στις συζητήσεις να παίρνω θέση για το τι. Και προσέξτε τώρα τι εννοώ. Θεωρώ ότι λογικά προηγείται η συζήτηση για το τι και έπεται η συζήτηση για το πώς. Εδώ λοιπόν φτιάχνουμε ένα ολόκληρο κλίμα. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία όταν θα πάμε στη Βουλή, τη στιγμή που ο κύριος Σταμάτης έχει πει αυτό, τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς έχει πει αυτό, τη στιγμή που ο κύριος Τζαβάρας έχει πει το αντίθετο. Και αυτό που διαπιστώνω εγώ, και βέβαια θα απευθυνθώ με πολλή εκτίμηση στον Υπουργό, είναι ότι ο Υπουργός έχει στο μυαλό του συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία έχουν φτάσει μέχρι λεπτομερίας την υπόθεση της διαπραγμάτευσης, και τεχνικά και μεθοδολογικά και αξιακά ενδεχομένως,
Πλην όμως, όπως πολύ καλά κάνει, λέει ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα αποκαλύψω. Γιατί λοιπόν θα πρέπει εγώ να αποκαλυφθώ σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποκαλύψει και καλά κάνει που δεν το αποκαλύπτει ο Υπουργός. Αυτή η συζήτηση λοιπόν δεν μπορεί, γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα και την τοποθέτησή μου, ότι στα εθνικά θέματα καλό είναι όλοι να δείχνουμε τη σοβαρότητα που επιβάλλει ο σεβασμός στην εξέλιξη των ιστορικών πραγμάτων. Γιατί ό,τι γίνεται σε αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη υπόθεση, αφού όλοι θεωρούμε ότι είναι εθνική, έχει ιστορική σημασία. Εγώ θα συμφωνήσω λοιπόν, απολύτως μαζί σας, αλλά η ερώτησή μου παραμένει. Προστεί τότε η κομματική πειθαρχία. Γιατί δεν λέγατε να περιμένουμε να δούμε τι συμφωνία θα φέρει η κυβέρνηση ακούσατε και μετά θα αποφασίσουμε. Ακούσατε από τη Νέα Δημοκρατία και από τον Πρόεδρο να υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας σε μια συζήτηση που ακόμα δεν έχουμε γνωρίσει το αντικείμενό του. Εγώ νομίζω ότι έχει απολύτως δίκιο ο κ. Τζαβάρας σε αυτή τη φάση. Εντάξει, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, ρε παιδιά, αλλά δηλαδή, να κάνουμε συζήτηση τώρα. Δεν μπορώ να ρίχνω τον καφέ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο, στην εξέλιξη μιας διαπραγματευτικής προσπάθειας, η οποία γίνεται από την ελληνική κυβέρνηση. Αν και εφόσον καταλήξουμε στη βάση των προϋποθέσεων οι οποίες έχουν τεθεί ούτως ή άλλως από τη μεριά μας για να υπάρξει βιώσιμη και αποδεκτή συμφωνία, μπορεί να ανοίξει και η πολιτική συζήτηση, να τοποθετηθούν όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι προτρέχουμε. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα επί της αρχής. Ποια είναι η τοποθέτηση και αν συμφωνούμε σε σχέση με το σύνθετη ονομασία Erga Omnes. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ σέβομαι αυτό το οποίο λέει ο κ. Τζαβάρας. Εφόσον έρθει όμως η συμφωνία, όλες οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν με πολιτική υπευθυνότητα και αντιλαμβανόμενες την σημασία μιας τέτοιας συμφωνίας. Αν ενημερώσετε τους πολιτικούς αρχηγούς, ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει σύσκεψη αρχηγών. Α, τώρα αρχίζουμε πάλι. Δεν το ρωτήσω αυτά, συγγνώμη, δηλαδή είναι μικρά πράγματα αυτά. Μα ποια είναι μικρά πράγματα, δεν αναφέρομαστε σε εξέλιξη μιας διαπραγμάτευσης. Εθνική συνεννόηση, κυρία Πληγιώτη. Εδώ έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα. Έχει συναντήσει τους υπουργούς, έχει πει σύνθετη ονομασία, Erga Omnes, έχει βάλει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο κύριος Κοντζιάς έχει ενημερώσει πριν από λίγες εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, τους αρχηγούς των κομμάτων και τους υπεύθυνους εξωτερικής πολιτικής με λεπτομέρεια για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Κύριε Γιαννακόπουλε, να σας υπενθυμίσω ότι η εθνική συνεννόηση σημαίνει εθνική συνεννόηση ότι προς τιμήν του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου, που είχε υπάρξει και υπουργός εξωτερικών, όχι απλώς κάθισε και πληροφορήθηκε και έμαθε και είχε συνεχή ροή πληροφοριών εκ των έσω, δεν χρειάζεται να βγαίνουν στις εφημερίδες. Και έτσι φτιάχτηκε, και όποτε έχει φτιαχτεί στην Ελλάδα αυτό που λέμε μεγάλη πλειοψηφία για κάποιο θέμα μας, έχει έρθει μετά από μία καλόπιστη και, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση όχι μικροκομματική συνεννόηση των βασικών παικτών. Ναι. Αυτό δεν γίνεται επειδή εσείς θα πείτε έλα να μου πεις ποια είναι η θέση σου και θα σου απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Εσύ να μου πεις ποια είναι η θέση σου και εγώ δεν τοποθετούμε, αλλά γενικώς δεν θα ψηφίσω. Μα εμείς την είπαμε. Η εθνική συνεννόηση. Μα εμείς την είπαμε τη θέση μας. Καταρχήν στα παρασκήνια. Εμείς την είπαμε. Στα παρασκήνια λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών. Καταρχήν η εθνική συνεννόηση υπάρχει από το 2008, κύριε Πρωθυπουργέ. Και θα ήθελαν τη γνώμη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Γιατί ο Υπουργός έχει επιδιώξει. Αυτό σας ρωτώ. Την έχει επιδιώξει ο καθήκον αρμόδιος Υπουργός. Κύριε Πρωθυπουργέ, ακούστε. Εθνική γραμμή. Δεν έχει επιδιώξει τίποτα άλλο. Μα δεν θα απαντήσω αυτό το οποίο θέλετε εσείς να απαντήσω. Σας λέω, από το 2008 υπάρχει εθνική γραμμή. Από το 2008 διαρκώς επανεπιβεβαιώνεται αυτή η εθνική γραμμή σε προγραμματικές δηλώσεις, σε πολιτικά προγράμματα, σε δημόσιες τοποθετήσεις αρχηγών των μεγάλων παικτών, όπως θέλετε να τους λέτε, των μεγάλων πολιτικών κομμάτων. Ναι. Λοιπόν. Επομένως, σε αυτήν την εθνική γραμμή συνεχίσαμε. Από εκεί και πέρα, βεβαίως έχουν επιδιωχθεί συνενέσεις. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε, δεν ξέρω αν επέλεξε καλός κακός αυτό, θα το κρίνουν και οι πολίτες, θα το κρίνουμε και εμείς, θα το κρίνετε και εσείς. Επέλεξε από την πρώτη στιγμή να έχει μια αμφιταλάντευση σε σχέση με την τοποθέτησή της. Στην αρχή έλεγε ότι δεν κάνουμε καμία συζήτηση διότι κάνουμε μυστική διπλωματία. Ενώ στην πραγματικότητα συμφωνούμε με τη σύνθετη ονομασία. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης, όταν είδε μια σχετική κινητοποίηση στα συλλαλητήρια, άλλαξε την πολιτική τοποθέτηση και είπε καμία σύνθετη ονομασία, εμείς δεν μπαίνουμε καν στο διάλογο. Στη συνέχεια, άρχισε πάλι να μεταλλάσσει την πολιτική του γραμμή, διότι από ό,τι φαίνεται τώρα βρίσκεται και σε μια σχετική σύγκρουση με τον κ. Σαμαρά, ο οποίος μέχρι πριν από λίγο καιρό τον καθοδηγούσε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι τώρα
και η πιο φυσιολογική πολιτική τοποθέτηση για την Ελλάδα. Για να κάνετε το ίδιο σφάλμα από το οποίο προσπαθείτε να κρατήσετε αποστάσεις. Δηλαδή, ξεκινήσαμε, φτάσαμε σε ένα σημείο και τώρα αρχίζετε να μας πείτε τι κακό έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Μα να σας πω κι εγώ. Ναι. Δεν οφείλατε ξεκινώντας αυτή τη διαδικασία να την έχετε συζητήσει όπως είπε όχι μόνο η κυρία Πυριώτη, αλλά και όπως έπρεπε να έχει γίνει. Αν θέλατε μαζί σας τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα έπρεπε να έχετε καλέσει πριν από κάθε σκέψη για να λυθεί σε αυτή την ευκαιρία το συγκεκριμένο ζήτημα για να γίνει μια συζήτηση. Τώρα λέτε αν φυταναντευτήκαμε, δεν κάναμε, δεν φτιάξαμε. Θα σας πω κύριε Τζαβάρα με κάθε ειλικρίνεια. Αφή στιγμής προέκυψαν νέα δεδομένα στην διαπραγματεύση. Εμείς τι είπαμε, ότι έχουμε την πολιτική βούληση. Επειδή υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας με βάση πολιτικές τοποθετήσεις που είχαν γίνει από την γειτονική χώρα να επιληθεί το ζήτημα, αυτό παίρνουμε πιστεύω. Λοιπόν την πρωτοβουλία να εκκινήσουμε μια διαδικασία. Και αμέσως μόλις προέκυψαν νέα δεδομένα, σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Πρωθυπουργός ήταν φώναξε τους πολιτικούς αρχηγούς και τους ενημέρωσε. Θα μου επιτρέψετε να είμαι επιφυλακτικός. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Αυτή ήταν ακριβώς αυτό που είπε τώρα ο εκλεκτός εδώ δημοσιογράφος και πάρα πολύ ενημερωμένος στα θέματα του θέματος, του ζητήματος που μας απασχολεί, είχε ήδη ως προς το θέμα της λύσης βήμα-βήμα, είχε ξανά και πριν δημιουργηθούν τα νέα δεδομένα δει το φως της δημοσιότητας. Και εκεί όλα αυτά που σήμερα και χτες και που πιστεύω και που αύριο θα μυρικάζονται ή θα τα επαναλαμβάνουμε. Εξ όσων θυμάμαι, κύριε Τζαβάρα, υπήρχε μία πρόταση του κυρίου Νίμιτς, η οποία δεν κόμιζε τίποτα καινούριο αυτό, σε σχέση με τις προηγούμενες προτάσεις. Αυτό το βήμα-βήμα. Τα δεδομένα, και λογική, τα δεδομένα κύριε Τζαβάρα, άλλαξαν από πέρυσι. Εγώ όμως, για να μην σας αφήνω. Αλλά ας μην το συζητήσουμε. Ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να καταλήξω. Μπορούμε να συνοψίσουμε τη συζήτηση. Να σας πω. Και εγώ, γιατί πρέπει να κλείνουμε. Τελειώνω. Δύο πολλές. Να βάλω και την ερώτηση και προς εσάς. Και από τον κύριο Τζανακόπουλο, και αν δεν έχετε αγαπητοί συνάδελφοι κάτι άλλο, να κλείσουμε το θέμα Σκοπιανό. Εγώ θα επιμείνω αφενός προς τον κύριο Τζαβάρα και επειδή το είπατε 2-3 φορές, θέλω την προσωπική σας άποψη. Αν ο Κοτζιάς, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός φέρει μία συμφωνία η οποία θα είναι στην γραμμή του Βουκουρεστίου, στην γραμμή δηλαδή που είχε επιτύχει η κυβέρνηση Καραμαλή, και διασφαλίζει όλα αυτά που λέτε, εσείς ως Τζαβάρας τι θα κάνετε? Θα σας πω αμέσως. Έτσι, αυτή είναι πρώτα η ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, δεν θα επικαλεστώ τον Κυράκλητο, το οποίο είναι κάτι που παρέσει να το λέω. Ακούστε, δεις επί των αυτών ποταμών που κάνουν βέιν. Είναι δεδομένο ότι είναι αδιανόητο να έρθει η ίδια συμφωνία σαν και αυτή που με περιγράφετε και επομένως θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω στο ερώτημα. Καλά θα κάνετε να μην απαντήσετε, απλώς, έχει... απλώς σας λοιπόν, λέω ακούστε όμως, ότι σας πω κάτι ο κόσμος που μας βλέπει, αυτό αντίληψη. Που καταγράφει ότι δεν απαντάτε απλώς. Όχι, απαντάω και, και απαντάω. Και εσείς και ο κύριος Τζανακόπουλος και οποιοσδήποτε, έτσι. Μου λέτε αν θα έρθει, γιατί... ωραία, μπορείτε να γυρίσετε τον χρόνο πίσω. Συγγνώμη, το 2008... Συγγνώμη που ανεβάζω και τους πόνους. Το 2008... Ναι, από τόνους δεν μπορούμε. Ακριβώς, και εγώ από οξίες και περισπωμένες. Το 2008 έγινε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο, το οποίο επικαλούνται στη όλοι... Στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Βεβαίως. Εφ' εξής επικαλούνται όλοι ως εθνική γραμμή. Ωραία. Σας ρωτώ και λοιπόν... επανειλημμένος είπαμε. Θέλω ότι έχουν αλλάξει, το είπε και ο κύριος Υπουργός, και... ότι ήρθαμε μπροστά σε νέα δεδομένα. Μα προφανέστατα. Και να σας πω και κάτι. Τα δεδομένα μπορεί να είναι και επί τα βελτίω. Να σας πω εγώ την τελευταία. Εάν σας φέρουν λοιπόν μια συμφωνία όπως αυτή που λέτε, σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, με άρση βασικών στοιχείων αλυτρωτισμού. Και πώς θα γίνει αυτή? Πώς θα γίνει? Μα τώρα μου λέτε, αν σας φέρουν, σας κάνω. Αφήστε με λοιπόν να σας πω δύο πράγματα. Μισό λεπτό όμως. Δεν υπάρχει κανένα θέμα εξωτερικής πολιτικής που να λύνεται με μια χειραψία. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αν είχε εγκριθεί το 2004 το σχέδιο Ανάν, του χρόνου θα έφευγε ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο. Δεν γίνεται κάτι, το αποφασίζουμε Δευτέρα, ωραία, το ψηφίζουμε Τρίτη από Τετάρτη. Ούτε, Γιώργο, ούτε και σήμερα εγώ το σέβομαι. Εγώ το σέβομαι. Δώστε μου το δικαίωμα να απαντήσω. Μα προφανώς, αλλά απαντήστε όμως. Εντάξει. Θα απαντήσω. Περιφέρω μια ερώτηση κάπως και δεν ξέρω. Όχι, δεν περιφέρετε. Με συγχωρείτε, δεν την περιφέρετε. Ουσιαστικά τη σκηνοθετείτε και την οικοδομείτε. Όχι. Και την οικοδομείτε κατά τέτοιο τρόπο, όχι, που μου δίνετε να πάρω ως δεδομένο κάτι Λίζα, το οποίο είναι αδιανόητο ότι θα γίνει. Ίδια ερώτηση. Άρα λοιπόν ακούστε να σας πω εγώ κάτι. Σε όλους τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Σας είπα λοιπόν, εάν πράγματι
το εθνικό συμφέρον με βάση αυτή τη συμφωνία που θα έρθει εξυπηρετείται με τον τρόπο που το έχει περιγράψει το κόμμα μου και ο κύριος Μητσοτάκης, είναι βέβαιο ότι θα το ψηφίσουμε. Όμως ακούστε να σας πω κάτι. Εγώ στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση, Γενική Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, είχα την ευκαιρία να ακούσω την ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Σκοπίων, του κυρίου Δημητρόφου. Ακριβώς. Επάνω σε αυτά τα θέματα. Μαζί με μένα την άκουσαν και συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα κόμματα που εκπροσωπούνται σε αυτό το σχηματισμό. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι αν είχα τη δυνατότητα τώρα εδώ να σας περιγράψω το πόσες δυσκολίες υπήρχαν σε αυτό το λόγο αναφορικά με τα ζητήματα που εσείς μου τα δίνετε ως δεδομένα, θα μου λέγατε όχι, έχεις δίκιο. Γιατί είναι δεδομένο. Δεν κανένα στοιχείο ως δεδομένο. Σήμερα κανένα στοιχείο μια σας παρέμβαση και θα ήθελα να ρωτήσω γι' αυτό ξανά των Παπαμακεδονικών Ενώσεων και των Επιτροπών για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας, που ουσιαστικά άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο, κατηγορώντας βεβαίως με τις γνωστές κατηγορίες που απευθύνουν στην κυβέρνηση, για νέα συλλαλητήρια. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω και τους δύο, αν εκτιμάτε ότι σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης νέα συλλαλητήρια με τα αιτήματα τα οποία έγιναν να βοηθούν ή όχι, και αν εσείς κύριε Τζαβάρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το αποκλεί, θα συμμετείχατε σε αυτά. Ας το πάμε λοιπόν έτσι, να μας βγάλουμε μια άκρη. Καταρχάς εγώ, επειδή είμαι φιλελεύθερος και φιλελεύθερος βέβαια είναι αυτός ο οποίος αγαπάει την ελευθερία και στη σκέψη και στην έκφραση και έχει όρια στη δράση, προσέξτε, θα σας πω ότι ο καθένας σε αυτόν τον τόπο έχει το δικαίωμα να διαδηλώνει τις απόψεις του και υπ' αυτή την έννοια, το να βγαίνει κάποιος και να λέει απαγορεύονται τα συλλαλητήρια, με συγχωρείτε, με βρίσκει διαφωνούντα. Τώρα, το προηγούμενο εσείς πήγατε στο Σύνταγμα, στο προηγούμενο είχατε πάει. Δεν πήγα, όχι. Αυτό το λέω απλώς. Όχι, πάμε να συμπληρώσουμε. Είναι μια πολιτική στάση, δεν είναι. Σημαίνει ότι δεν μπορούν αυτοί που θέλουν να πάνε. Όχι, αλλήμον, για εσάς. Αυτό που με ενδιαφέρει, αγαπητέ, είναι η δυνατότητα να πάω. Γι' αυτό, αλλήμον, όταν κάποιος με είχε ρωτήσει, είπα ότι θα πάω. Γιατί δεν μπορώ να στερήσω από τον εαυτό μου τη δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει. Ανάλογα με αυτό που εκφράζει την άποψή μου και την θέλησή μου. Μην περιγράψουμε τα αυτονόητα. Και σίγουρα να μην τον χαρακτηρίζει κάποιος φασίστα, ρατσισμό. Να κλείσουμε το πακέτο. Τους απαγορεύουμε το σκέλο σκοτεινό. Εγώ έκανα μια πολιτική ερώτηση. Και τον αρνητισμό απέναντι σε εκείνο που δεν συμφωνούμε. Έκανε μια πολιτική ερώτηση. Άλλο πράγμα που απαντάτε. Έκανε μια ερώτηση. Τόσο ζητάμε αν μπορούμε να πάμε στα συλλαλητήρια ή όχι. Σαφώς και μπορούμε σε οποιοδήποτε συλλαλητήριο. Το προσωπικό μου θέμα, εγώ δεν θα το κάνω αντικείμενο. Εγώ δεν ρώτησα αυτό. Έκανα μια πολιτική ερώτηση. Οι ακροατές καταλαβαίνουν. Ωραία. Επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ερώτηση τελευταία επί του θέματος. Τρεις φορές έχετε ρωτήσει. Άρα κάτι πρεμούρα έχετε με αυτό το θέμα. Κύριε Τζαβάρα, δημοσιογράφος είναι. Δημοσιογράφος. Έχω πρεμούρα. Βεβαίως έχω πρεμούρα. Και επειδή το λέτε χαριτωμένα, το προσπερνώ. Όχι. Γιατί πρεμούρα είναι δημοσιογραφική. Δημοσιογραφική. Ναι. Το δέχομαι λοιπόν. Ως εκεί. Δεν έχω καμία πρεμούρα. Δεν πρέπει να το πάω παραπέρα. Καμία πρεμούρα και το έχω αποδείξει. Αλεξάνδρα, πώς το σκέφτομαι, δεν πρέπει να το πάω παραπέρα. Λοιπόν, χαριτωμένο ήταν, το δέχομαι ως χαριτωμένο, τελεία εκεί. Εάν υπάρχει... Εγώ δεν είμαι χαριτωμένο. Εάν... Ήταν χαριτωμένο ο τρόπος που το είπατε. Λοιπόν, εάν υπάρξει συμφωνία, θα επιδιώξετε να περάσει από τη Βουλή με 180... Ή δεν σας απασχολεί αυτό? Εγώ τοποθετήθηκα πάνω σε αυτό. Όχι, δεν ρώτησα εσάς, κύριε Τζαβάρα. Και για τον κύριο Καμένο, ή και με 151 ή και με 151 θα την περάσει. Θα επιδιώξουμε όπως έχουμε, όπως έχουμε πει όλες τις φορές που έχουμε ρωτηθεί για το συγκεκριμένο, να κάνουμε, να επιτύχουμε την ευρύτερη δυνατή πολιτική συνένεση. Από εκεί και πέρα, τυπική προϋπόθεση συνταγματικού χαρακτήρα δεν υπάρχει για ευρύτερη. Άρα δεν θα βάλετε κανένα πύχη 180. Δεν θα βάλουμε κάποιο συγκεκριμένο αριθμητικό όριο. Δεν μπορείτε να πέσετε κάτω από το 151 όμως. Καλά, προφανώς. Πιο κάτω δεν πάει. Ναι, αυτό λέμε. Το ζήτημα είναι επί του παρόντων. Εντάξει, συνταγματικά πάει. Συνταγματικά πάει, αλλά εν πάση περιπτώσει κατανοείται τώρα. Κατανοείται όμως για τον κύριο Καμένο. Αν καταψηφίσει τη συμφωνία, μπορεί ο υπουργός να παραμείνει στην κυβέρνηση σαν τέτοιο μείζον θέμα. Δεν είναι θέμα μικρό. Και σας γενικώς... ο κύριος Καμένος, εφόσον εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη, ο κύριος Καμένος και το κόμμα του, εφόσον εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος με βάση το Σύνταγμα είναι και υπεύθυνος για τον συντονισμό και την λειτουργία της κυβέρνησης, δεν νομίζω ότι υφίσταται κανένα συνταγματικό θέμα. Πολιτικά έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές ότι η συμφωνία και η συγκυβέρνηση με τους
τους ανεξάρτητους Έλληνες βασίζεται σε δύο πυλώνες. Τους είπα και προηγουμένως. Ο πρώτος είναι η ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και έξοδος από το μνημόνιο. Ο άλλος είναι η θεσμική θωράκιση της ελληνικής οικονομίας. Μόνο φεύγει ένας πυλώνας. Όχι, ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. Προσέχω πάρα πολύ. Προσέχω πάρα πολύ τι λέω. Προσέχω πολύ τι λέω. Επειδή είσαι νομικός, αυτό αφορά τη συνεργασία δύο κομμάτων. Στη λειτουργία της κυβέρνησης, όπως περιγράφεται από το νόμο περί Υπουργικού Συμβουλίου, φαντάζομαι οι υπουργοί δεν μπορούν δημοσίως μετά από μια απόφαση να διαφωνούν με την κυβερνητική θέση. Γι' αυτό το λέω. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο και νομίζω το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει τέτοιος νομικός περιορισμός, κύριε Σκουρή. Πάντως, ξέρετε, κύριε Τζανακόπουλο, ότι πολιτικά θα δημιουργιόταν μάλλον, αν υπάρξει αυτό το σενάριο, γιατί όπως εγώ... Έχει γίνει πολλές φορές πάντως να υποστηριχθούν. Εγώ θα σας πω το εξής. Δεν θα μπορούσε να μείνει πολιτικά σε αυτό το πόστο. Μπορεί αυτό να είναι ευσεβής πόθος ο δικός σας, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να λειτουργεί η κυβέρνηση με τους δικούς σας ευσεβείς πόθους. Ευσεβείς πόθους γιατί. Έχω κανένα πρόβλημα εγώ με τον κύριο Καμένο. Έχετε λίγο πρόβλημα με την κυβέρνηση, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Κύριε Τζανακόπουλε, να μάθετε να ακούτε και την άλλη πλευρά σας. Την ακούω, εντάξει, αυτό και αυτό και εγώ σας απαντώ. Δέχτηκα εγώ τα πειρά από τον κύριο Τζαβά. Τι να κάνουμε τώρα. Πολιτικά δημιουργείται η αίσθηση ότι ακόμα και σε μείζωνα ενδοκυβερνητική διαφωνία, η κυβέρνηση... Εμένα δεν μου δημιουργείται τέτοια αίσθηση. Δεν είναι μείζον... Όχι, δεν μου δημιουργείται τέτοια αίσθηση. Σας λέω ότι από την πρώτη στιγμή έχουμε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους... Το συγκεκριμένο θέμα δεν το θεωρείτε. Τους λόγους για τους οποίους δύο... Βεβαίως είναι μείζον, αλλά σας έχουμε πει από την αρχή τους λόγους και τους έχουμε εξηγήσει για τους οποίους δύο κόμματα με διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, με διαφορετικές ιδεολογικές, με διαφορετικές ιδεολογικές τοποθετήσεις, κύριε Σκουρή, με διαφορετικές ιστορίες, έχουν βρεθεί για να υλοποιήσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο και να επιτύχουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Από εκεί και πέρα, σας ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα. Έχουν υπάρξει πολλές φορές κατά τις έχουν υπάρξει πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας όπου έχουν διαμορφωθεί νέου τύπου πλειοψηφίες μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό θα γίνει και αυτή τη φορά. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος. Αυτό μπορεί να γίνει. Για να μείνει ο κύριος Καμένος υπουργός και οι υπουργοί του. Βεβαίως και θα μείνει, το έχει δηλώσει δεκάδες φορές. Βεβαίως θα μείνει, το έχει δηλώσει δεκάδες φορές. Επειδή έχουμε άλλα δύο θέματα και έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα συζητήσουμε, βλέπω το Σκοπιανό. Ναι, μια κουβέντα πριν κλείσουμε το Μακεδονικό. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις γρήγορα. Επειδή υπάρχει το θέμα με το δημοσίευμα της Αυγής με το 180 και από το πρωί διάφοροι συνάδελφοι αντί για μελάνη χύνουν χολή. Θα συνηθίσουν, δεν πειράζει. Το δημοσίευμα, αν το διαβάσει κανείς προσεκτικά, λέει ότι θα ήθελαν οι Βρυξέλλες ενισχυμένη πλειοψηφία γιατί δεν εμπιστεύονται τον κύριο Μητσοτάκη ως προς την αξιοπιστία του. Δεν λέει ότι πήγε να επιβληθεί. Ίσα-ίσα λέει ότι ο ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας, τέλος πάντων, στον οποίο απευθύνθηκε αυτή η καλοπροαίρετη παρένεση, επιλέξη, ξέκοψε ότι η κυβέρνηση πλειοψηφία έχει και ότι η ίδια θα αποφασίσει πώς και πότε θα περάσει από τη Βουλή. Το λέω γιατί σήμερα ο κύριος Σχοινάς είπε ότι ο κύριος Γιούνκερ θέλει να λυθεί, αλλά δεν θα πει η Κομισιόν πώς αυτό το πράγμα θα ψηφιστεί. Τι άλλο θα μπορούσε να πει? Δεν θα μπορούσε να πει, παιδιά, συγγνώμη, θέλουμε να παρέμβουμε στην εσωτερική σκηνή της χώρας. Τι άλλο θα μπορούσατε να έχετε γράψει? Δεν είναι διάψευση, έτσι. Τι άλλο θα μπορούσε να έχει γράψει? Όχι, λέω. Και τι άλλο θα μπορούσατε να έχετε γράψει εσείς? Όχι, αυτό λέω. Πιθανώς ο κύριος Γιούνκερ. Α, το Γιούνκερ φωτογραφίζετε όλοι σας, έτσι. Πιθανώς ο κύριος Γιούνκερ, αν από εκείνη τη διαδρομή, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια του «δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον κύριο Μητσοτάκη», με δεδομένο βεβαίως ότι ανήκω στην ίδια πολιτική. Προφανώς και δεν θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να πει ποτέ κάτι τέτοιο. Αν υπάρξει συμφωνία για το Μακεδονικό στη Βουλή, νομίζω ότι ο τίτλος του ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία θα ήταν «μπρος Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και πίσω Σαμαρική». Πάντως, επειδή το πληρώσαμε πάρα πολύ. Αυτό είναι ευσεβή πόθη. Το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Θα το δούμε σε κανένα δύο μήνες. Πάρα πολύ ακριβά το Σκοπιανό. Εγώ, νεαρός δημοσιογράφος, τότε όλοι με κατηγορούσαν ότι υποστήριζα το Μητσοτάκη που είχε το θέμα της σύνθετης ονομασίας. Ενώ δεν ήταν έτσι, ήταν μια θέση η οποία στην πορεία έγινε εθνική θέση. Και θυμάστε τις κατηγορίες περί προδοτών. Δεν θυμάμαι, εγώ πήγαινα περί προδοτών όσων έλεγαν. Σε εμάς απευθύνονται, κύριε Σκουρή. Και σε εμάς απευθύνονται, κύριε Σκουρή, αυτές. Και σε εμάς απευθύνονται, φαντάζομαι, και στον κύριο Τζαβάρα έχουν απευθυνθεί στο παρελθόν κατηγορίες. Και γι' αυτό πρέπει να κρατάμε χαμηλά τους τόνους και να επιδιώκουμε την ευρύτερη δυνατή συνέντευξη. Μαθήματα
και να μην χάσουμε και άλλο έδαφος. Πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Αυτό να πω τώρα. Και συγγνώμη που ξεφεύγω από το ρόλο του δημοσιογράφου να ρωτώ. Αλλά ίσως θα έπρεπε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Μου λένε. Στην Ελλάδα ότι θέλουν δημοσιογράφοι. Κύριε Τζαβάρα, να πάμε λίγο σε διαφημίσεις. Αυτό ήταν πάρα πολύ. Μετά γίνονται πολιτικοί.